Την ίδια ώρα υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία φέρνει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Mm-hmm. Το οποίο τι λέει, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται εδώ. Απευθείας αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις απίστευτες. Yeah. Έχει ξεφύγει η κατάσταση με τις απευθείας αναθέσεις. Εδώ λοιπόν υπάρχουν 7 καρφιά του ελεγκτικού. Πραγματικά υπάρχουν 7 καρφιά. Μπορώ να το διαβάσω και όπως είναι ακριβώς, αλλά να πούμε σε 3 γραμμές ότι μιλάμε πράγματι όχι απλά για 7 καρφιά, 7 αγκάθια. Καθώς στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα πλιάτσικο κυριολεκτικά, ναι, από πάρτι που γίνεται με, τι, με τις απευθείας αναθέσεις. Να βλέπουμε και τον τίτλο μας, παρακαλώ, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Έτσι, αυτό. Έτσι και δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η έκθεση των δικαστικών, παρακαλώ, προς το κράτος και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, που θέτει πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς έχει στηθεί το πλιάτσικο με τις απευθείας αναθέσεις. Τα λεφτά τα δικά μας, τα δικά σας, τα κρίματα τα οποία έχουν φύγει έτσι από τα ταμεία με απευθείες αναθέσεις. Τι λέει το ελεγκτικό. Λοιπόν, το ελεγκτικό λοιπόν λέει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν προγραμματίζουν εγκαίρως και ορθολογικά την κάλυψη των αναγκών τους, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάσταση που προαναφέραμε. Δεν αιτιολογείται επαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το άνω λοιπόν, του δικαστηρίου είναι. Η έκθεση. Μάλιστα. Του ελεγκτικού συνεδρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν αιτιολογείται επαρκώς ο απρόβλεπτος και επίγον χαρακτήρας των αναγκών που καλύπτονται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, δηλαδή οι αναθέτοντες φορείς ταυτίζουν το απρόβλεπτο με το επίγον, με το πρόσχημα του επίγοντος δηλαδή, κάνουν τι, γρήγορα στείλουν μια απευθείας ανάθεση και όπου πάει. Αυτό το αφήνω σε ερωτηματικό. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό, σε πολλές περιπτώσεις δεν καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της σύμβασης, ούτε προκύπτει, παρακαλώ, ακούστε, ο τρόπος υπολογισμού καν της εκτιμόμενης δαπάνης. Δεν αποδεικνύεται, δηλαδή, προηγούμενη έρευνα αγοράς. Μπάτε, σκύλοι, αλέστε. Και μιλάμε αυτό για πολλά λεφτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Για δισεκατομμύρια δεν παρέχονται εχέγγυα διαφάνειας ως προς την επιλογή του ανάδοχου, δηλαδή αυτό που το πάμε. Διαλέγουμε κάποιον, μας αρέσει, τον πήραμε. Είναι φίλος μας, έτσι, είναι γνωστός μας, είναι κουμπάρος, είναι ξάδερφος. Ιδίως δεν λέει, ναι, όταν διενεργούνται επανειλημμένες αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο. Δηλαδή έχουμε δύο ανάδοχους, το φίλο μας και τον έτερο. Κοιτάμε να βγαίνει άκαρπος μέχρι να το πάρει ο κολλητός. Πάμε λοιπόν στα νούμερα για να καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος των αδιαφανών προμηθειών του Δημοσίου μόνο τη, ναι, διετία 2021-2022. Πάρα πολύ σωστά. Μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Έχουμε στα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ ο απολογισμός του πλιάτσικου 2020-2021, σύμφωνα με την έρευνα που κάνει η Εφημερίδα των Συντακτών. Ναι. Ποιος είναι πρωταθλητής στην αδιαφάνεια? Τα νοσοκομεία, με ποσοστό 85% πρωταθλητές της αδιαφάνειας, σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο. Να σημειώσω στα νοσοκομεία που μόλις τώρα είπαμε τι, Φίλιππε, πριν δύο μέρες. Νέοι διοικητές οι οποίοι θα πιάνουν στόχους και τα λοιπά. Αυτά. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Μάλιστα. Ότι, τι δηλαδή, ότι κατά τα άλλα θα εξυγειανθούν τα νοσοκομεία της χώρας μας, πώς, με το να βάλουμε καινούριους διοικητές οι οποίοι θα πιάνουν στόχους και τα λοιπά. Βέβαια, αντιπολίτευση, αλλά λέει, τι, ότι θα βάλετε τους δικούς σας, συγγνώμη χαρά, ότι και πάλι θα μπουν τα γαλάζια παιδιά. Έχουν ξεσκονηθεί, δεν υπάρχουν γαλάζια παιδιά, μην μπερδεύεσαι. Όταν μιλάς για τη Νέα Δημοκρατία, ναι, δεν υπάρχει γαλάζια παιδιά. Τα πράσινα, τα κόκκινα και ψιλογαλάζια παιδιά. Τα πουά παιδιά. Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, δεν είναι Νέα Δημοκρατία η παλιά. Είναι ένα νέο κόμμα. Μην μπερδεύεσαι, παρακαλώ πολύ. Δεν είναι η λαϊκή δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Όχι, είπαμε. Δεν είναι η δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Ναι, το ξέρεις ότι απαγορεύεται να πεις στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας τη λέξη δεξιός, ναι, και δεξιά. Απαγορεύεται. Δεν θα σε καταλάβουν. Όχι, όχι, απαγορεύεται. Δεν θα σε καταλάβουν. Απαγορεύεται ρητά από τη Νέα Δημοκρατία στα γραφεία της Οδός Πειραιώς να αναφέρει οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι δεξιός. Απαγορεύεται.
νεοφιλελεύθερη. Απαγορεύεται, δεν υπάρχει δεξιά στη Νέα Δημοκρατία. Τέλος. Και αν πας και δεις τι είναι. Αριστερή και πασοκατζίδες. Του Πασόκ. Απλά τα πράγματα. Φιλιππέ. Όταν μιλάμε για κόμματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την προσωπικότητά τους και ο κάθε είναι ξεχωριστός. Και δεν διαχωρίζουμε τους πολίτες και δεν τους βάζουμε κομματική ταμπέλα. Ή χαρτί πολιτικών φρονημάτων. Πολύ σωστά. Αλλά λέμε τη δημιουργία ενός κόμματος. Όταν υπάρχει ένα κόμμα, πρέπει να έχει μια ταυτότητα αυτό το κόμμα. Και η Νέα Δημοκρατία είχε ταυτότητα. Και η Νέα Δημοκρατία άλλαξε ταυτότητα. Πέταξε από πάνω της την ιστορική αυτή ταυτότητα την οποία είχε και έκανε κάτι άλλο. Έκανε ένα μπαστάρδημα, θα έλεγα εγώ. Γι' αυτό και κάποιοι αποκαλούν ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον είναι ένα κόμμα τρανσέξουαλ. Έχει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ο λίγων από την παλαιά Νέα Δημοκρατία. Φίλιππε, θέλω να πω κάτι σε αυτό το σημείο, γιατί είναι θεωρώ σημαντικό. Από αυτό το τεράστιο ποσό των 15 δισεκατομμυρίων σε απευθείας αναθέσεις, μόλις τα 470 εκατομμύρια ευρώ αφορούν συμβάσεις και αναθέσεις που είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση του COVID. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μία περίοδο που ζούσαμε έγκλειστοι, ζούσαν οι άνθρωποι με επιδόματα των 534 ευρώ, τα καταστήματα έκλειναν το ένα μετά το άλλο, μη αντέχοντας, και ήταν η περίοδος αυτή που η κυβέρνηση μοίραζε δεξιά και αριστερά χρήμα, όταν δεν μοίραζε χρήμα για την αντιμετώπιση του COVID. Γιατί τα 470 εκατομμύρια ευρώ μπροστά στα 15 δις είναι ελαχιστότατα.